πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι κι άλλες καλά. Σήμερα έφερα για παρέα τη γειτόνισσά μου, τη φιλενάδα μου. Γεια σας! Φως Μπλοκ. Όχι, Φως Μπλοκ είναι το... Φως Μπλοκ. Φως Μπλοκ. Κανείς δεν το προφέρει αυτό. Ναι. Την έφερα εδώ γιατί είπα να κάνουμε ένα style swap. Αλλά δεν θα το κάνουμε το κλασικό τρόπο, τύπου απλά θα ανταλλάξουμε στυλ. Το έχω ξανακάνει αυτό με τη Σινιόρα Έλβις παλιά, όσοι θυμάστε. Έλα, κάτω το κλείς το μάτι σου. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω όσο μπορώ. Εμείς θα ανταλλάξουμε στυλ, μακιάζ, μαλλιά, αλλά θα βγούμε και έξω και θα περάσουμε όλη μας τη μέρα έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πόσο ωραίο θα είναι αυτό. Πώς γιατί... αισθάνεσαι που θα είσαι φωτεινή σήμερα. Αυτό, δηλαδή θα βγω τόσο πολύ έξω από το comfort zone μου, από τα μαύρα μου, τα άσπρα μου. Για μένα είναι πιο... Ναι, σαν θα είναι εγώ εύκολο. Απλά θα ντυθώ πιο απλά από τις... Όχι, πολύ πιο απλά από τη ζωή μου. Εσύ. Οπότε έχω μαζέψει κάποια ρούχα, αυτά που θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύουν πιο καλά. Οπότε ξεκινάμε με το βίντεο! Yay! Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα ρούχα. Το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε παπούτσια γιατί έχουμε τεράστια διαφορά στα πόδια μας. Οπότε κάθε μία θα φοράει τα παπούτσια της, αλλά τα έχει πλέξει η άλλη. Αυτό το είδες γιατί το σιδέρωνα τώρα εδώ. Προσπάθησα να το σιδέρωσω όσο πιο καλά γινόταν, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν οι πιο κατάλληλες. Καλά, και το σιδέρωμα είναι ψιλομούφα. Αυτό, ότι το έθεσα πιο κομψά, ότι οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες. Α, εντάξει, δεν ντρέπομαι, έχω μούφα σίδερο. Ποτέ τέτοιο που κάνω σε λευκό. Τζινάκι μαύρο, ψηλόμεσο, ότι θα λιώσει όλο το χειμώνα. Είναι και ελαστικούλι για να ξέρω τον τρόμο, να μην μας ενοχλεί. Όλα τα έχεις προβλέψει. Εννοείται. Ζακετούλα λεπτή, δηλαδή είναι τρίπια ουσιαστικά. Απλά έτσι για το στυλ. Αλλά σου έχω και αξεσουάρ. Άρα θα ντυθώ εδώ να έχει τις καλές της όταν αποφασίζει να βάλει αξεσουάρ, γιατί γενικά βαριέται. Λοιπόν, το κολλιέ που φορούσα εκείνη τη μέρα. Και μ' αρέσει αυτό το κολλιέ πάρα πολύ. Και το ρολόι μου. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το απλό στυλ της δεν είναι. Ναι. Στις καλές της όμως. Στις καλές μου τις ημέρες. Ναι. Στα μάτια για να μην δεις. Της είπα κάτι να μου διαλέξει που να μην χρειάζεται να φοράω σουτιέν γιατί το ξέχασα σήμερα το βάλω. Εγώ γενικά ξέρω ότι αγαπώ τα πριν. Ναι. Και ένα από τα αγαπημένα μου πριν ποια είναι, δεν είναι. Το λέω πάρα. Οκ, εντάξει, μου αρέσει. Θα το συνδυάσω, αυτό μου αρέσει πολύ. Θα το συνδυάσω βέβαια με ένα μαύρο top. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου διαλέξει μαύρο top. Τι πιστεύεις ότι θα σου διαλέξω, πώς το συνδυάζω εγώ. Θα μου διαλέξεις κανένα ριγέ ή κανένα μπριμέ. Μ' αρέσει να συνδυάζω πάρα πολύ το λεοπάρ. Ναι. Με μπλούζα που να έχει τάμπα. Α, οκ. Band t-shirt. Band t-shirt. Οκ, για ακούω και Rolling Stones. Ναι, όντως, έχω δει να το φοράς. Α, έχεις και το κολλιέ. Εντάξει. Ναι. Οκ, δεν είναι κάτι που θα το διάλεγα, αλλά νομίζω για μία μέρα. Και επειδή έχει και ψύχρα, αλλά θέλουμε να βάλουμε και λίγο χρώμα. Βέβαια. Δεν μπορούμε να βάλουμε μαύρο ζακετάκι. Θα βάλουμε ένα μπορντό. Μάλιστα. Έτσι, για να σπάει. Περίμενα κάτι πιο τρομακτικό. Είναι, οκ, σίγουρα δεν θα το φορούσα εγώ. Αλλά νιώθω ότι για μία μέρα μπορώ να το αντέξω. Να το ζήσω αυτό. Και τέλος, αφού τα παπούτσια κάθε μία πρέπει να φοράει τα δικά της, μπήκα στα παπούτσια της Φωτεινής και ψαχούλεψα και βρήκα το πιο κοντινό σε Dr. Martens. Είναι αυτά εδώ τα μπουτάκια. 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 Και εγώ διάλεξα απλά sneakers, γιατί στο παπούτσιο είμαι πιο απλή σε αντίθεση με τα ρούχα. Μια χαρά, safe, ταιριάζει με όλα. Πάμε για το μακιγιάζ. Ναι. Λοιπόν, αποφασίσαμε κάθε μία να βαφτεί μόνη της. Ίσως σε κάποια σημεία η μία να βοηθήσει λίγο την άλλη. Το μακιάζ που θέλω να κάνεις θα είναι eyeliner με contouring, φρύδια έντονα και κραγιόν. Okay. Εγώ θέλω... Ας πώς βάφουμε, δεν ξέρω. Ξέρω ότι μου αρέσει σίγουρα να βάζω περίεργα κραγιόν όπως μαύρο, μπλε και τα λοιπά, οπότε σου διάλεξα ένα πράσινο που είναι το καινούργιο αγαπημένο μου. Και μετά απλό βαψιματάκι, λίγο contouring, πολύ ελαφρύ. Ωραία. Στα μάτια. Μπέζ το μάτι με βαθύ καφέ, τέτοιο, ωραία. Με βάθος καφέ. Και πολύ λεπτό eyeliner. Ω, πώς θα το κάνω το πολύ λεπτό eyeliner. Θα το κάνω λεπτό, θα το κάνω σαν εσένα, τέτοιο. Ναι, από μένα ακριβώς το αντίθετο, χοντρό. Ας ξεκινήσουμε. Ναι. Εγώ με δάχτυλο καλύτερα. Τώρα θα πάρω πινέλο για τους τύπους. Όχι, κάνω ό,τι θες. Από πάντα με δάχτυλο τα βάζω. Έχω αυτή την κεραμιδή. Δεν την έχω ξαναβάλει. Αλήθεια, εγώ την έχω λιώσει. Μέσα τη βάζω, ξέρω εγώ, τρεις φορές την εβδομάδα. Πάω συνήθως. Από αυτό είναι πολύ ροζ για μένα.
Τι κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση, δεν βάζεις κάτι διάμεσα. Είναι λες και έχω άλλη μια πορτοκαλί γραμμή έτσι. Στο μακιάζ μου εγώ είμαι πιο τολμηρή από ό,τι εσύ. Ναι. Ενώ στα ρούχα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία, πάμε για το λεπτό eyeliner. Eyeliner είναι αυτό τώρα. Καλά, αυτό δεν είναι χοντρό eyeliner, αλλά δεν είναι τίποτα. Ωραία, μπορείς να το κάνεις mini στο άλλο μάτι. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Εγώ νιώθω κουκουβάγια. Πώς κάνω κουκουβάγες? Ωραία, εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη. Το κραγιόν τώρα, ναι. Το πράσινο, τώρα θα γελάσουν. Καλά να πάθεις τώρα, καλά να πάθεις. Δεν μπορεί και να γελάσεις γιατί κάνω το κραγιόν. Έτοιμες! Μαλλιά! 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 Εσύ θα τα ισιώσεις και εγώ τι θα κάνω. Μπαν! Το του μαλλιά αυτό δεν μου ταιριάζει καθόλου. Κομώσεις, φως μπλοκ. Αντάβιες κούρεμα ρεφλέ, 5 ευρώ. Θα ήθελα πολύ να σε δω ξανθιά. Θα με ζανόμανε έργο μαλλιά! Όχι, νομίζω θα σου πήγαινε. Προσπάθησα να σε αφήσω την Kim Kardashian με το ξανθό. Είναι... Baby, one more time. My loneliness is killing me. I'm a stupid. Σε μένα βγαίνουν πιο αγκώδες, εσένα βγήκαν λίγο μίζερα. Αυτό έχω τρεις τρίχες. Οκ. Εσύ τι να σου κάνω, ίσιωμα. Έχει δύο μήνες περίπου που μου χάλεσε η ισιωτική μου και δεν έχω ισιωτική. Να το. Βλέπω ένα πόδι. Έχω δύο μήνες περίπου που μου χάλεσε η ισιωτική μου και δεν έχω ισιωτική. Fuck my life. Αλλά παιδιά, πέθανε το μικρόφωνο μου την ώρα που τραβάγαμε την αντίδραση η μία στις άλλες. Φοβερό, φοβερό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας κάνω μεξικάνικη μετάφραση. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε ξεκινάμε την πρώτη αντίδραση, η οποία ήταν η αντίδραση της Φωτεινής. Α, δεν το πιστεύω πως είσαι έτσι. Εντάξει παιδιά, το κόβω εδώ γιατί γίνεται πολύ creepy. Φυσικά, μετά ήταν η δική της σειρά να μου δείξει το outfit της, οπότε πάμε το awkward γέλιο. Ω, δεν το πιστεύω! Πώς είσαι έτσι, χάλια! Οκ, creepy, συνεχίζουμε κανονικά με τη ροή μας. Πήγαμε στο κέντρο, πήγαμε για φαγητό με έναν φίλο της Φωτεινής από τη δουλειά της. Οπότε, πώς σου φάνηκε η εμπειρία να είσαι στα ρούχα μου? Εντάξει, το outfit ήταν αρκετά safe και για μένα boring, ας πούμε, για την δική μου προσωπικότητα. Αλλά okay, πιο πολύ μου χτυπούσε το eyeliner, ειδικά έτσι που το έβλεπα σε αντανάκλα, σίγουρα. Αλλά όσο περνάει η ώρα το συνηθίζω και μου αρέσει και λίγο, αλλά... Και πάλι δεν ξέρω αν θα το τολμούσα, μόνο για πολύ βράδυ και τέτοια. Εγώ γενικά με τα ρούχα ήμουν κομπλέ. Οκ, δεν ήταν ένα συνδυασμό που θα έκανα, αλλά δεν ένιωθα και τόσο εκτεθειμένη. Εκτός ότι είχε λίγο κρύο και κρύωνα. Όπω έδισε και εγώ σήμερα. Με έδισε, με έδισε. Αυτό που δεν μπορώ να συνηθίσουν τα κεφτέρια στο κεφάλι, γιατί πρώτον νιώθω 15 χρονών. Και δεύτερον,
Τα τσιβιδάκια μου τρυπάνε το κεφάλι, ειλικρινά αγορώ πως αντέχεις. Εντάξει, το μακιάζ ήταν λίγο light για τα γούστα μου. Έχουμε κάνει άλλο ένα βίντεο στο κανάλι της Φωτεινής. Ναι. Πάρα πολύ αστείο. Μπορείτε να πάτε να γελάσετε. Οπότε γράψτε μας από κάτω πώς σας φάνηκαν εσάς τα outfit μας ανάποδα. Αν σας φαινόταν και εσάς το μάτι ξένο, ρε παιδί μου. Ναι. Και να κάνετε subscribe στα κανάλια μας. Να μας βρείτε στα social media, Facebook και Instagram. Και θα τα δούμε στα επόμενα. Bye! Bye. Κόβεται το κεφάλι μου.